Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αγαπητά αδέρφια, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για την αγάπη Του, για το έλεος Του, για τη χάρη Του. Τον ευχαριστούμε, αδερφοί, για το Λόγο Του, τον Άγιο, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός. Κάνει θαύματα ο Λόγος του Θεού, αγαπητά αδέρφια. Πόσες ομολογίες έχουμε ακούσει, ήρθε στην Εκκλησία, άκουσε το Λόγο του Θεού και έφυγε άλλος άνθρωπος, αναγεννήθηκε. Άκουσε το Λόγο του Θεού εκεί που καθότανε, στο κάθισμα, και βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Είναι ζωντανός ο Χριστός, αγαπητά αδέρφια. Δεν ήρθαμε να διαβάσουμε εδώ ιστοριούλες και παραμυθάκια που λένε οι άνθρωποι και τον καιρό εκείνο και τον καιρό εκείνο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνας. Και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, αδερφοί. Δεν ήρθαμε εδώ να πούμε ανθρώπινα πράγματα, φιλοσοφίες ανθρώπινες. Και δεν ακούμε από τον Άβωνα φιλοσοφίες ανθρώπινες, αλλά ακούμε λόγια του Πνεύματος του Αγίου μέσα από το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, εσείς είστε καθαροί, λέει, από το Λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Ερχόμαστε ταλαιπωρημένοι, ερχόμαστε στεναχωρημένοι μέσα από τις δυσκολίες, από τις δοκιμασίες, μέσα από τον κόσμο αυτό, που είναι ένας δύσκολος κόσμος, αδερφοί. Ζούμε πραγματικά σε μια γενεά πονηρά και διεστραμμένη. Ο κόσμος κείτεται εν το πονηρό, αφού λέει μέσα στο Λόγο του ο δίκαιος Λότε βασάνιζε τη δικαία αυτού ψυχή, λέει, διαοράσεως και διακοής. Εκείνη την εποχή, πριν χιλιάδες χρόνια. Πόσο μάλλον πολύ χειρότερα είναι σήμερα, αγαπητά αδέρφια. Και θλίβεται η ψυχή μας. Στεναχωριέται η ψυχή του χριστιανού, αδερφή. Οι άνθρωποι έξω είναι μέσα στη θλίψη, αλλά δεν ξέρουν γιατί. Και μάλιστα έχουμε μια ευθύνη εδώ να τους δείξουμε, να τους υπογραμμίσουμε ότι ο Χριστός παίρνει τη θλίψη. Γιατί κράτησε, λέει, πάνω στο Σταυρό τις θλίψεις μας, τις αμαρτίες μας και τις ασθένειές μας. Τις κράτησε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Είναι πληρωμένες οι θλίψεις σου. Η θλίψη σου είναι πληρωμένη. Η απαγοήτευση. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν, αδερφοί, το Χριστό. Έχουν αφήσει την ψυχή τους ατάιστη από το Λόγο του Θεού. Δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό που θρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Ο Κύριος μας είπε, ο άνθρωπος δεν θέλει ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόμα του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δεν θρέφεται, αδερφοί, με το Λόγο του Θεού, η ψυχή του αποκάμει. Η ψυχή του διαλύεται. Η ψυχή του ατονεί. Δεν μπορεί να κάνει ένα βήμα. Ούτε ένα αλληλούια δεν μπορεί να πει. Ευχαριστούμε το Θεό. Ενώ τα παιδιά του Θεού τρώνε το Λόγο του Θεού, κατοικεί ο Λόγος του Θεού μέσα πλούσια, ταΐζεται η ψυχή, αδερφή, και αισθάνεται δυνατός ο άνθρωπος. Και μπορεί να είναι ένα γεροντάκι 90 χρονών, 95. Τι κάνεις, αδερφέ, δόξα στον Κύριο. Δυνατός πνευματικά, η ψυχή του μέσα έχει δύναμη, αγαπητοί αδερφοί. Γιατί έρχεται στον τόπο του ανεφοδιασμού της ψυχής, που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ο Κύριος την έφτιαξε την Εκκλησία, αδερφή, δεν την έφτιαξε άνθρωπος. Την απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. Και έβαλε την Εκκλησία, έβαλε τις διακονίες ο Κύριος στην Εκκλησία για την τελειοποίηση, για το έργο της διακονίας και για την τελειοποίηση των Αγίων. Ευχαριστούμε το Θεό. Και εργάζεται το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είναι έσχατος καιρός, αγαπητά αδέρφια, πρέπει να προσέξουμε όλοι, να μας δίνει φώτιση ο Θεός, να μας δίνει δύναμη, να μας δίνει έτσι να είμαστε ταπεινοί, γιατί εργάζεται ο Θεός στην ταπείνωση, να προσέχουμε, γιατί ο κατήγορος εν μέσω των αδερφών είναι ο διάβολος, αδερφοί. Το λέει μέσα στο Λόγο του. Μη δέχεσαι κατηγόριες για τους αδερφούς σου και πολύ μάλλον περισσότερο για τους εργάτες του Θεού. Ο Κύριος τους εργάτες τους αναφέρει, τους πρεσβυτέρους, σαν κολόνες μέσα στην Εκκλησία, σαν στήλους. Μη γένετο να κάθεσαι εσύ και να δέχεσαι κατηγόριες εναντίον των πρεσβυτέρων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει στόχο ο εχθρός, αδερφοί, να χτυπήσει τους εργάτες. Γιατί οι εργάτες σηκώνουν φορτίο. Και το ξέρει ο διάβολος αυτό. Και προσπαθεί να ρίξει λάσπη, αγαπητά αδέρφια, πάνω στους εργάτες, επάνω στους δούλους του Θεού, σε αυτούς που εργάζονται. Όταν κάθεσαι σε ένα κάθισμα και δεν κάνεις τίποτα, άσε τους νεκρούς να προχωράνε, είχε πει κάποιος Ρώσος, όταν μπήκαν οι Γερμανοί μέσα στη Ρωσία, στον πόλεμο του 40. Γιατί για να τους πιάσει ο Ρώσικος χειμώνας. Ας τους νεκρούς να προχωράνε, λέει ο διάβολος. Όταν δεν τον ενοχλείς, άφησέ τον. Πάει για την απώλεια. Δεν με ομολογεί, δεν αγωνίζεται, δεν διαβάζει, δεν προσεύχεται. Άφησέ τον.
με μαθηματική ακρίβεια πάει για το κακό. Αλλά αγαπητά αδέρφια, εμείς είμαστε από τους αγωνιζόμενους. Η Εκκλησία του Χριστού αγωνίζεται, σηκώνει φορτίο, προσπαθεί. Μα είμαι αδύναμος αδερφέ, ο Κύριος θα σε δυναμώσει αδερφέ μου. Ευχαριστούμε το Θεό. Μα έπεσα, ο Κύριος θα σε ανορθώσει. Ο δίκαιος 7 φορές πέφτει και 7 φορές σηκώνεται. Δεν θα μείνεις εκεί που έπεσες, αλλά θα πεις Κύριε, θα φωνάξεις, βοήθησέ με, ενίσχυσέ με, γέμισέ με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Δώσε μου χάρη να εργάζομαι το χάρισμα που μου έχεις δώσει Κύριε, γιατί δεν είναι δικό μου. Δεν είναι να το φυλάω για τον εαυτό μου, αλλά είναι για να οικοδομήσω την Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό μου το έδωσες Κύριε το χάρισμα. Και θα πάω το ταλαντό μου αδερφή, δεν θα κάτσω σπίτι μόνος μου. Α, έχω τον Κύριο και εδώ, δεν χρειάζεται να πάω Εκκλησία. Μη γένετε αδερφή, αυτή είναι πλάνη 100%. Θα πάω στην Εκκλησία του Χριστού μαζί με όλα τα κάρβουνα εκεί να πάρουμε φωτιά. Να έρθει η παρουσία του Θεού, να εργαστώ, να τοκίσω το ταλαντό μου στους τραπεζίτες. Τραπεζίτες, η Εκκλησία του Χριστού τοκίζεται το ταλαντό σου, αυξάνει το ταλαντό σου, δυναμώνεις, ενισχύεσαι. Μια μέρα, δύο, τρεις να χάσεις την Εκκλησία, αρχίζεις και παγώνεις. Απομακρύνεσαι από τη δύναμη της φωτιάς του Πνεύματος του Αγίου και αρχίζεις και παγώνεις πνευματικά. Και να σηκώνεται πάλι ο παλιός άνθρωπος, με αδυναμίες, με ελαττώματα. Αρχίζεις και βλέπεις τους άλλους ελαττώματα. Ευχαριστούμε το Θεό. Αλλά όταν έρχεσαι κοντά στον Κύριο, αδερφή, αισθάνεσαι τόσο μικρός, κοιτάς τον εαυτό σου, λες Κύριε, δυνάμωσέ με, ενίσχυσέ με. Και όταν φεύγεις, φεύγεις άλλος άνθρωπος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ανοίξουμε, αδερφή, τις γραφές μας, σελίδα 914 από το Καταλουκά Ευαγγέλιο. Θα διαβάσω από το Ι' κεφάλαιο, αδερφή, από το 21 εδάφιο. Σελίδα 914. Είναι το Καταλουκά Ευαγγέλιο, το 10ο κεφάλαιο, Ι, 21, σελίδα 914. «Εν αυτή τη ώρα ηγαλιάστη κατά το Πνεύμα ο Ιησούς και είπε ευχαριστώς η Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε αρεστόν έμπροσθεν σου. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ υπό του Πατρός μου και ουδείς γινώσκει, της είναι ο Υιός ημί ο Πατήρ. Και της είναι ο Πατήρ ημί ο Υιός και ισόντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτό. Και στραφής προς τους μαθητές είπε κατηδίαν, μακάρι οι οφθαλμοί βλέποντες όσα βλέπετε, διότι σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς επεθύμησαν να είδω σε όσα εσείς βλέπετε και δεν είδον, και να ακούσω σε όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Και ειδού νομικός τι σε σηκώθη πειράζων αυτών και λέγον διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιο. Ο δε είπε προς αυτόν, εν τον νόμο τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγινώσκεις. Ο δε αποκριθείς είπε, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Είπε δε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθεις, τούτο κάμνε και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος θέλων να δικαιώσει εαυτόν, είπε προς τον Ιησού, και τι είναι ο πλησίον μου. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε, άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσε εις ληστάς, ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες, ανεχώρησαν, αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρία δε ιερεύς της κατέβαινε δια εκείνης της οδού και ειδών αυτόν επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης φθάσασι στον τόπο, ελθόν και είδον επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών ήλθον εις τον τόπο που ήτο και είδον αυτόν εσπλαχνίστη. Και πλησιάσας έδεσε τα σπληγάς αυτού επιχέον έλεον και ίνο και επιβιβάσας αυτόν επί το κτίνος αυτού έφεραν αυτόν εις το ξενοδοχείο και επιμελήθη αυτού. Και τι επαύριο ότε εξήρχετο εκβαλών δύο δινάρια έδωκε εις τον ξενοδόχο και είπων προς αυτόν, επιμελήθητε αυτού και ό,τι αν δαπανήσεις περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θέλω σε αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων σου φαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς. Ο δε είπε, ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν, ο Ιησούς είπαγε και εσύ κάμνε ομοίως. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας, αγαπητά αδέρφια. Πόσο διαφορετικά βλέπει ο Κύριος από τον άνθρωπο, αδερφή. Πηγαίνουν τη γυναίκα, την επαυτοφόρο μοιχευωμένη μπροστά στο Χριστό.
Ο νόμος λέει τι αυτε να αληθοβολώνται. Ο νόμος έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού, η Παλαιά Διαθήκη. Και οι Ισραηλίτες τη σεβόντουσαν την Παλαιά Διαθήκη και πολλοί τη σέβονται μέχρι και σήμερα. Θέλουν να εκτελέσουν το Λόγο του Θεού. Σκύψανε και πήρανε πέτρες να ρίξουνε απέναντι που έχουν μια γυναίκα που πιάσανε επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Αλλά η δικαιοσύνη του ανθρώπου, λέει αδερφοί, είναι σαν ένα ρυπαρό ημάτιο. Πάσα η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ένας ως ρυπαρό ημάτιο. Ένα βρώμικο ρούχο μπροστά στα μάτια του Θεού. Ποιοι ήταν αυτοί που πήρανε, σκύψανε να πάρουν πέτρες να λιθοβολήσουν αυτή την κοπέλα, την αμαρτωλή? Ήτανε και η ίδια αμαρτωλή και μπορεί να ήταν και χειρότερη από αυτήν, αδερφή. Και πόσο εύκολο είναι ο άνθρωπος, αδερφή, να καταδικάσει. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Κύριος μας λέει εδώ που διαβάσαμε, αδερφή, εν αυτή τη ώρα, λέει, γαλιάστη κατά το πνεύμα ο Ιησούς. Και είπε, ευχαριστός η Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Νήπια στην καρδιά, αδερφή. Όχι νήπια στα φρένα, στα μυαλά, αλλά στην καρδιά. Μα αρχίσω να χοροπηδάω, να κάνω σαν τα μωρά παιδάκια, για να γίνω σαν το παιδί. Όχι, δεν λέει έτσι ο Λόγος του Θεού, αλλά θα έχεις μια παιδική καρδιά. Μια μαλακή καρδιά που συγχωρεί εύκολα. Μια καρδιά που αν σου κάνει κάτι ο άλλος, να είσαι έτοιμος να τον αγκαλιάσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μια τέτοια καρδιά. Πήγαινε σε ένα παιδάκι, του κάνεις κάτι, το μαλώνεις και μετά από λίγο έρχεται και σε αγκαλιάζει και σε φυλάει. Τέτοιες καρδιές θέλει ο Κύριος. Αγαλιάστη, λέει, κατά το πνεύμα ο Ιησούς. Απέκρυψες από συνετών και σοφών ανθρώπων. Μα δεν έρχεται η πνευματικότητα αν έρχει ο άνθρωπος πολλά πτυχία? Να έχει πολλά πτυχία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλους τους θέλουμε, αγαπητά αδέρφια, ανάμεσά μας, και ευχαριστούμε τον Κύριο που τα αδέρφια μας που είναι του Πανεπιστημίου μπορεί να είναι και περισσότερα από τους άλλους εμάς, τους υπολείπους που δεν είμαστε του Πανεπιστημίου. Και ευχαριστώ τον Θεό για την νεολαία, αδερφοί, γιατί αγωνίζονται να κρατήσουν, να μείνουν σε αγιασμό μέσα σε αυτή τη γενεά, την πονηρά και τη διαστραμμένη. Και δεν φτάνει μόνο αυτό ότι αγωνίζονται, έχουν και καλές επιτυχίες. Με τα διαβάσματά τους, με τα μαθήματα, με τα πανεπιστήμια. Είναι φως τα παιδιά, ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι φως, αγαπητά αδέρφια, τα παιδιά του Θεού. Αλλά ο Κύριος εδώ πάλι συστήνει, αδερφοί, το παιδάκι. Συστήνει αυτό το παιδί που δεν είναι πολύ σοφό. Απέκρυψες, λέει, αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια. Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, αποκαλύπτεται. Όταν ο άνθρωπος μπει μπροστά και πάει με την εξυπνάδα του να καταλάβει, με τη λογική του, με το δικό του μυαλό, με το σχέδιο του δικό του, με τη βουλή του δική του, να καταλάβει το θέλημα του Θεού, δεν καταλαβαίνει, αδερφοί, αν δεν ζητήσει αποκάλυψη από το Θεό, αν δεν ζητήσει σοφία από το Θεό. Κύριε, φανέρωσέ μου, τι θέλεις να κάνω? Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου? Ευχαριστούμε το Θεό. Κύριε, τι σε ευαρεστεί να κάνω στη ζωή μου? Εσύ που μου έδωσες τα πάντα, μου έδωσες ζωή αιώνια, μου έδωσες πνεύμα Άγιο, μου έδωσες υγεία, μου έδωσες οικογένεια, με έβαλες μέσα στην οικογένεια τη δική σου, στην εκκλησία σου. Τι θέλεις να κάνω εσύ που μου έχεις δώσει τα πάντα? Πόσο ευγνώμων αισθάνεσαι απέναντι στο Θεό? Και όταν ο άνθρωπος, αδερφοί, αισθάνεται πολύ ευγνωμοσύνη στο Θεό, ζητάει και οδηγία από το Θεό. Δεν παίρνει αποφάσεις από μόνος του, δεν κάνει ό,τι θέλει, δεν προπορεύεται του Θεού. Λένε οι άνθρωποι, αυτός, λέει, είναι παπατρέχας, ότι τρέχει πολύ, ας πούμε. Ή αυτός είναι ξερόλας, τα ξέρει όλα. Δεν είναι καλό να πας να ρωτήσεις το Θεό και να πεις, Κύριε, είμαι παιδίον, φώτισέ με να καταλάβω το Λόγο σου. Έτσι είπε ο Σαμουήλ, εγώ είμαι παιδίον, λέει, Κύριε. Σαμουήλ, του φώναζε ο Κύριος. Μας φωνάζει ο Χριστός, αδερφοί, για να μας βάλει μέσα στο έργο του. Μας κάλεσε ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια, να εξαγγείλουμε τα σαρετάς του, να ομολογήσουμε το τι έκανε στη ζωή μας. Δεν είναι να αναπαυθούμε εμείς ωραία, καλά πήγαμε στην εκκλησία, ακούσαμε το Λόγο του Θεού, ψάλαμε ύμνους, γεμίσαμε με την παρουσία του Θεού, γεμίσαμε με Πνεύμα Άγιο, και να σκεφτεί ο άνθρωπος, τι με νοιάζει εμένα για τους άλλους τώρα? Έχουμε αδέρφια σαρκικά έξω, αδερφοί, έχουμε συγγενείς, έχουμε φίλους, έχουμε συναδέρφους.
Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Τι θα κάνω? Θα πάρω οδηγία από το Θεό. Θα κοιτάξω να περπατήσω στα βήματα του Χριστού. Θα κοιτάξω να μιμηθώ, αδερφοί, τους αδερφούς που περπατάνε όπως περπάτησε ο Κύριος. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει ο Παύλος, καθώς και εγώ του Χριστού. Ποιον θα μιμηθώ? Α, θα μιμηθώ έναν αδερφό που έρχεται μια φορά κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση, αδερφοί, αλλά είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Γιατί μένει νηστικός όλη τη βδομάδα αυτός ο άνθρωπος. Πνευματικά είναι νηστικός. Πάει την Κυριακή αναγκαστικά να πάρει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Δεν γεμίζει αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί. Αλλά θα παραδειγματιστώ από τους αδερφούς που μένουν στο θέλημα του Θεού, πάνε και τη Δευτέρα, πάνε και την Πέμπτη εκεί στην Εκκλησία να ακούσουν το μάθημα, να ευλογηθούν, να γεμίσουν. Γιατί είμαστε μαθητές, αδερφοί, και έχουμε ανάγκη από την οδηγία του Κυρίου. Θα πάρεις οδηγία, θα σου μιλήσει ο Θεός. Και σε πολλούς αδερφούς, έτσι, αρκετούς αδερφούς που τους προτρέπω, έλα, μη χάνεις. Μη χάνεις την ευλογία, έλα να φας τροφή, μην κάθεσαι σπίτι σου. Μα το βλέπω από το λάπτοπ εγώ το κήρυγμα. Δεν ίδρυσε λάπτοπ ο Κύριος, αδερφοί, ίδρυσε εκκλησία. Ευχαριστούμε το Θεό. Άμα είσαι άρρωστος και έχεις ανάγκη, είσαι κατάκητος, καλό είναι να μην το χάσεις και θα σε ευλογήσει ο Θεός. Αλλά όταν βλέπει ο Θεός ότι μπορείς να έρθεις και δεν έρχεσαι και μας πιάνει καμιά φορά και λίγο κνηρία, πού να πάω τώρα, να ταλαιπωρηθώ, να φύγω από τα ζεστά, να βγω μέσα στο κρύο? Θα σε φυλάξει ο Θεός, αδερφέ μου. Δεν βλέπει ο Κύριος τον αγώνα σου? Δεν βλέπει τον κόπο σου? Ευχαριστούμε το Θεό. Δεν θα σε ευλογήσει ο Θεός? Έχουμε ένα δίκαιο Θεό. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και λέει, και απεκάλυψεις αυτά εις νήπια, ναι, ο Πάτερ, διότι ούτως έγινε αρεστόν εμπροστέν σου. Πάντα παρεδόθησαν σε μέ υπό του Πατρός μου και ουδείς γινώσκει τι είναι ο Υιός, ημί ο Πατήρ, και τι είναι ο Πατήρ, ημί ο Υιός, και ισόντι να θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Μα δεν καταλαβαίνω τα πράγματα του Θεού. Ζήτησες να σου αποκαλύψει ο Πατέρας τον Υιό, να σου αποκαλύψει το Λόγο Του? Τα ξέρω εγώ, τα καταλαβαίνω, αδερφέ. Ήμουν άριστος μαθητής, έχω πάρει και ένα πτυχίο από το πανεπιστήμιο. Τα καταλαβαίνω, εμένα θα μου πεις τώρα. Τα ξέρω απ' έξω. Τα έχω μάθει απ' έξω. Ξέρω και πολλά εδάφια, κεφάλαια να σου πω. Ξέρω και ψαλμούς απ' έξω. Τα ξέρουμε αυτά, είπαν οι μαθητές στον Κύριο. Λέει, μακάρι είστε αν πράτετε αυτά. Θα τα κάνω πράξη στη ζωή μου. Άκουσα λίγα εδάφια αυτή τη βδομάδα. Κοιτάξω να τα περπατήσω. Να τα κάνω πράξη στη ζωή μου. Ευχαριστούμε το Θεό. Μα δεν έχω δύναμη. Θα σου δώσει δύναμη ο Χριστός. Κανένας δεν έχει δύναμη, αδερφοί. Κανένας δεν έχει δύναμη. Χωρίς εμένα, λέει ο Κύριος, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Αλλά δεν έχεις τη δικαιολογία να πεις ότι δεν έχω δύναμη, αλλά ο Θεός δεν μου δώσε. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Λέει στις παροιμίες, στο ήττα κεφάλαιο, εμού είναι η δύναμη, λέει ο Κύριος. Θα καθίσατε εσείς, λέει, στην πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Δεν ντύθηκες αυτή τη δύναμη? Δεν γέμισες με αυτή τη δύναμη? Είναι δοσμένη αυτή η δύναμη. Μα είμαι άδειος, αδερφέ. Άρα δεν φταίει ο Θεός που έχει δώσει τη δύναμή του σε σένανε, ναι, αλλά φταίς εσύ. Όταν δεν πας να γεμίσεις, όταν δεν πας να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο, ευχαριστούμε το Θεό, όταν δεν πας να συναντήσεις τον Κύριό σου, δεν έχω δύναμη. Ευχαριστούμε το Θεό και τον δοξάζουμε. Και στραφής προς τους μαθητές είπε κατηδίαν, μακάρι οι οφθαλμοί, οι βλέποντες όσα βλέπετε. Διότι σας λέγω ότι πολλοί προφήτε και βασιλείς επεθύμησαν να είδω σε όσα εσείς βλέπετε και δεν είδον, και να ακούσω σε όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Αδερφοί, ζούμε στιγμές πραγματικά αποστολικές. Το Πνεύμα το Άγιο μας είπε στη Σύνοδο στη Θεσσαλονίκη, από σήμερα ξεκινάνε οι αποστολικές μέρες. Ήρθε η παρουσία του Θεού, πολλές προφητείες, ο Κύριος μίλησε έντονα, ενίσχυσε τους εργάτες. Ζούμε αποστολικές ημέρες, αγαπητά αδέρφια. Πρέπει να το πιστέψουμε, αδερφοί, αυτό. Είναι έσχατος καιρός. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πόσοι από τους προφήτες είδανε ανθρώπους να λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο από της Παλαιάς Διαθήκης? Πόσοι από τους προφήτες είδανε να παίρνει κάποιος προφητεία στην προσευχή, να του δίνει ο Κύριος αυτό το ωραίο χάρισμα της προφητείας? Δεν είσαι μακάριος, αδερφέ μου?
που βλέπεις αυτά τα ωραία πράγματα. Πόσοι είδανε ανθρώπους από βαριά ναρκωτικά να ελευθερώνονται. Τα βλέπουμε σήμερα, αγαπητά αδέρφια. Ανθρώπους άθεους να δίνουν την καρδιά τους στον Κύριο και να ακολουθούν τον Κύριο και να ομολογούν Χριστό. Δεν τα είδανε αυτά οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αδερφοί. Αλλά εμείς τα βλέπουμε σήμερα, βλέπουμε ενέργειες του Θεού. Βλέπουμε ωραία πράγματα, αδερφοί. Ανθρώπους από καρκίνους να θεραπεύονται. Ανθρώπους από AIDS να θεραπεύονται. Να κάνει μεγαλεία ο Θεός. Πού είναι τα θαύματα, λέει, που γίνονται? Το κάθε αδερφάκι σου, τον κάθε αδερφό που βλέπεις δίπλα σου είναι ένα ζωντανό θαύμα. Άμα κάτσεις και ακούσεις την ομολογία του, και πραγματικά μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω τις ομολογίες των αδερφών. Οικοδομούμε, αδερφοί. Θαυμάζω το πνεύμα του Θεού, το πώς ενεργεί στη ζωή του καθενός. Τι ωραία πράγματα έχει κάνει στη ζωή του καθενός. Για να ανοίξεις την πόρτα να μπεις μέσα σε αυτή την εκκλησία, έχει κάνει ένα θαύμα ο Χριστός. Και όχι μόνο ένα, το ένα ήταν το πρώτο όταν ξεκίνησες. Έχει κάνει πολλά θαύματα ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην νομίζεις ότι ήρθες τυχαία, αδερφέ, εδώ. Δεν υπάρχει τύχη. Οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύανε στην τύχη. Αλλά εμείς πιστεύουμε στο ζωντανό, τον αληθινό Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Ενεργεί. Εάν δεν ελκύσει, λέει ο Πατήρ, δεις δύναται να ελκύσει. Ποιος έβαλε στην Εκκλησία? Μα έχω ένα καλό φίλο, ένα καλό αδερφό. Μου μίλησε. Δεν είναι άνθρωπος, αδερφή. Ο Θεός ήλκησε. Ο Θεός ξεσήκωσε για αυτόν τον άνθρωπο που βάλε δίπλα σου. Δεν το έκανε ο άνθρωπος, αδερφή. Ο Θεός τα κάνει όλα. Του Θεού είναι το έργο. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και ιδού, λέει, νομικός εσηκώθη πειράζων αυτών και λέγον, διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιο. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει και το λόγο του Θεού, ρωτάει, πά να πειράξει τον Κύριο. Και πόσοι πήγαν, αδερφοί, να πειράξουν τον Κύριο? Εκεί μπροστά στην επαυτοφόρο, μοιχευωμένοι, κάνουν ερώτηση στον Κύριο, Κύριε, τι να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση εδώ? Πονηροί άνθρωποι, αδερφοί. Άμα έλεγε ο Κύριος, λιθοβολήστε τι, α, εσύ μας μιλάς για αγάπη, ψέματα μας έλεγες, θα τον πιάνανε τον Κύριο. Άμα τους έλεγε, μη τη λιθοβολείτε, κάνεις παράβαση του Λόγου του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, είναι παραβάτης, τον πιάσουμε. Αλλά λογαριάζουνε χωρίς τον ξενοδόχο οι άνθρωποι, αδερφοί. Ο Κύριος δεν μπορεί να πιαστεί από τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει μαθητής, λέει, ανώτερος του διδασκάλου αυτού. Είναι δυνατό να πάει ο άνθρωπος το μυρμήγκι, η σκόνη επάνω στην πλάστιγκα που λέει στον Ισαΐα και να πάει να βγει μπροστά στο Θεό? Έτσι ένα συνάδελφος στη δουλειά εχθές άρχισε και οριόταν εναντίον του Θεού. Γιατί τα παιδάκια είναι στο παιδόν? Να ορίεται. Λέω, δικαστής είσαι, του λέω. Θα δικάσεις και το Θεό εσύ? Είσαι πιο δίκαιος από το Θεό? Η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν ένα βρώμικο ρούχο. Κάθε μέρα εκεί στη δουλειά, όποτε με συναντήσει, προσπαθεί να πει λόγια εναντίον του Θεού, να ειρωνευτεί. Ο Θεός να τον ελεήσει αυτόν τον άνθρωπο και να τον σώσει. Αγαπητά αδέρφια, Και ο λαός χάνεται από έλλειψη γνώσεως, αγαπητά αδέρφια. Δεν είναι, πιστεύω, ότι οι άνθρωποι είναι κακοί. Εξίσου έφτιαξε ο Κύριος τις καρδίες των ανθρώπων, αδερφοί. Το ίδιο έφτιαξε τους ανθρώπους. Αλλά ο λαός χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος, αδερφοί. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος φέρνει το παράδειγμα και του λέει, εν το νόμο τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγινώσκεις? Ξέρει ο Κύριος ότι διαβάζει το νόμο, γνωρίζει τα πάντα ο Κύριος. Ο δε αποκριθής είπε, θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, τα ξέρει καλά, και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεών σου και εξ όλης της διάνοιάς σου και τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου, το ξέρει απ' έξω, τι καλά που τα ξέρει, αδερφοί, Ξέρει τι πρέπει να κάνει. Εμείς, αδερφοί, αυτό το βραδινό ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Το ξέρεις? Και λέει στο κεφάλαιο αυτό, λίγο πιο πάνω, λέει, μιλάει, αδερφοί, για την ημέρα εκείνη θα είναι ελαφροτέρα, λέει, η τιμωρία στα Σόδομα παρά στην πόλη εκείνη. Λέει, αναφέρει κάποιες πόλεις. Ουέησε σε Χοραζίν, ουέησε σε Βιτσταϊδά. Διότι εάν εν την Τύρο και Σιδόνη ήθελον γίνει τα θαύματα τα γενόμενα εν το μέσο ημών, προπολού ήθελον μετανοήσει καθήμενοι εν σάκο και σποδό. Πόλεις που είδανε θαύματα, αδερφοί. Άνθρωποι που είδανε θαύματα, είδανε ενέργειες του Θεού. Και τώρα τι, αρχίζουν τις δικαιολογίες. Πολλές φορές ο άνθρωπος μπορεί να βάλει δικαιολογίες στη ζωή του, αδερφοί.
Για όλα μπορούμε να δικαιολογήσουμε. Αλλά καλό είναι, αδερφοί, να εξομολογηθούμε στον Κύριο. Άμα θέλεις να σε δει με ευμένεια ο Θεός, εξομολογήσου, πες του την αλήθεια. Μίλησέ του με ειλικρίνεια, αδερφέ, είναι ένας πλαχνικός Θεός. Ένας Θεός συγχωρητικός, ένας Θεός ελεήμων, ικτήρμων. Δεν κρατάει πεισματικά εναντίον του ανθρώπου. Ο άνθρωπος κρατάει, πεισμώνει πολλές φορές. Και το πείσμα είναι, λέει, σαν το αμάρτημα της μαγείας. Σκληραίνει η καρδιά του ανθρώπου, πολλές φορές. Και αυτές τις ημέρες μας έφερε σε μια συνάντηση, αδερφοί, και θαύμασα, έτσι, ευχαριστώ τον Κύριο, με ένα πρώην αδερφόν μας, και τώρα πιστεύω ότι θα γίνει και πάλι αδερφός. Κυριακή το πρωί ήμασταν κάτω που είχαμε πάει στην Πελοπόννησο. Είμαστε στο σπίτι του ενός αδερφού και παίρναμε πρωινό, πίναμε καφέ. Και σκέφτηκα μέσα μου και έλεγα: Κύριε, λέω, δεν είχαμε κάποια συνάντηση, λέω, δυνατή. Έτσι, λέω, να ομολογήσουμε το όνομά σου. Τα σκεφτόμουν από μέσα μου. Τα είπα και τα ξέχασα. Φύγαμε μετά, πήγαμε στην εκκλησία. Εκεί που βρεθήκαμε, αδερφοί, όταν τελειώσαμε και το φαγητό, μετά το λόγο του Θεού, από το πουθενά ήρθε και έκατσε ένας νέος δίπλα μου. 22 χρονών, ένα παλικάρι, δεν ήταν μες στην εκκλησία. Είχε έρθει για άλλο λόγο εκεί, περαστικός ήτανε. Είπαμε δύο λόγια και είδα ότι τον άγγιζε το Πνεύμα του Θεού και άνοιξε την καρδιά του και μου μίλησε. Πόσο εύκολο είναι, αδερφοί, ο άνθρωπος να πλανηθεί. Μην νομίζεις ότι είσαι δυνατός, μην νομίζεις ότι είσαι δυνατή. Κανένας μας δεν είναι, αδερφοί. Οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές. Από ένα πείσμα, από κάτι που αισθάνθηκε εκείνος λάθος, που του το έδωσε λάθος ο εχθρός. Ένας φίλος του, λέει, του πήρε, λέει, την κοπέλα. Έτσι αισθάνθηκε. Σκλήρινε το παιδί και του βάλε ο διάβολος εναντίον του Θεού. Ο Θεός θέει. Εσύ που είσαι ο άνθρωπος του Θεού, γιατί να γίνει αυτό σε σένα, ναι. Και τα έβαλε με το Θεό του. Ένα παιδί καλό, αδερφή. Από καλή οικογένεια. Και τα έβαλε με το Θεό. Του βρήκε ένα πάτημα ο διάβολος, αδερφή. Και τα έβαλε με το Θεό. Είχε μπλέξει, μάλιστα, από την αδυναμία του, έμπλεξε μέσα σε σατανολατρίες. Θεός να μας φυλάξει, αγαπητά. Πόσο εύκολο είναι ο άνθρωπος να πέσει. Πόσο εύκολο είναι να πλανηθεί ο άνθρωπος. Του λέω: Αγόρι μου, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί σας λέω, αδερφοί, τα πάντα τα κάνει ο Θεός. Δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε το παρόν, ούτε το μέλλον, ούτε τίποτα δεν γνωρίζουμε. Ούτε την καρδιά του ανθρώπου. Του λέω: Αυτή η κοπέλα ήταν εμπλεγμένη με αυτά τα πράγματα που έμπλεξε και εσύ. Και εσύ, ναι, μου λέει. Ο Θεός το έβαλε αυτό το φίλο σου για να σε γλιτώσει. Πα, άστραψαν τα μάτια του. Τι λες, μου λέει, αδερφέ. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Και ο Χριστός προσευχόταν για να μην χαθείς, αδερφέ. Γιατί αυτή η κοπέλα, αν συνέχιζες και έμπλεκες μαζί της, αυτή τη στιγμή θα ήσουν στην απώλεια. Γιατί με τον εχθρό της ψυχής δεν μπορείς να παίξεις. Θα καταστραφώσουν, επειδή έβλεπε ο Θεός την αθωότητά σου, ότι ήσουν άπειρος. Ο Θεός σε φύλαξε στέλνοντας αυτό το παιδί για να σου χαλάσει αυτό το δεσμό. Και έβαλε τα κλάματα το παιδί και άρχισε και έκλαιγε. Έκλαιγε. Τώρα τα κατάλαβα, αδερφέ, θα γυρίσω πίσω. Να πας να βρεις το φίλο σου, του λέω, αυτό το παιδί που έγινε αιτία για να τη γλιτώσεις. Ναι, αδερφέ, έκλαιγε, έκλαιγε. Χάρηκα, αδερφή, τόσο πολύ. Τι ωραία πράγματα κάνει ο Θεός, αγαπητά αδερφή. Μου στέλνει μήνυμα, αδερφέ, από την ώρα που μιλήσαμε, κλαίω συνέχεια. Ευχαριστούμε το. Θα γυρίσω πίσω. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο, θα γυρίσω πίσω. Θέλει να γυρίσει πίσω. Πόσο μπορεί να μπλέξει, αδερφή, ο εχθρός της ψυχής στον άνθρωπο και πού μπορεί να φτάσει και πού μπορεί να καταντήσει. Και ο Κύριος του δίνει εδώ το παράδειγμα, αδερφή, αυτού του νομικού. Ο Ιησούς είπε: Άνθρωπος της κατέβαινε, λέει, από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσε ληστάς. Και γυμνώσανε και αυτοί αφήσαν αυτόν καταπληγώσαντες και ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Πήγε από ένα δρόμο που ήταν περίεργος δρόμος, αδερφοί. Να προσέχουμε, αδερφοί, τα περίεργα μονοπάτια. Μην εγκαταλείπεις την οδό του Κυρίου, αδερφέ, γιατί θα βρεθείς μπροστά στους ληστές. Και ο εχθρός της ψυχής ήρθε για να ληστέψει τον άνθρωπο, να του πάρει. Να του πάρει την ευλογία. Να του πάρει τα πάντα, αδερφοί. Να του πάρει την ειρήνη. Να του πάρει το Χριστό. Προσπαθεί ο εχθρός της ψυχής. Μην φεύγεις από το δρόμο του Κυρίου.
Γιατί θα βρεθεί σε δύσκολα μονοπάτια. Και αυτός ο άνθρωπος πήγε από μια δύσκολη οδό. Και πέσαν οι ληστές, του είχαν στήσει ενέδρα. Και εκείνη την εποχή οι ληστές σκοτώνανε, τον αφήσανε μισοπεθαμένο κάτω. Πληγωμένος μέσα στα αίματα. Ποιος θα τον βοηθήσει τώρα αυτόν τον άνθρωπο, ε? Και να σου, από εκεί περνάει, λέει, κάποιος ιερέας. Άνθρωπος που υπηρετούσε εκείνη την εποχή στο ναό. Άνθρωπος, ιερέας σήμαινε μεσίτης, που μεσίτευε για τις αμαρτίες των άλλων ανθρώπων. Τον βλέπει, άσε τώρα εδώ, έχει πολλή δουλειά, θα λερωθούμε κιόλας. Ωραία στολή, άσε να πάω να φύγουμε από την άλλη μεριά. Έχω δουλειά τώρα, πάνω να υπηρετήσω το Θεό. Ο αδερφός σου είναι μισοπεθαμένος κάτω, αδερφέ. Ποιο Θεό πάνω να υπηρετήσεις? Αν το κάνετε, λέει, σε ένα των μικρών τούτων, λέει ο Κύριος, είναι σαν να το κάνατε σε μένα, λέει. Ποιο Θεό πάνω να υπηρετήσεις που αφήνεις μισοπεθαμένο τον αδερφό σου? Έχω πολλές δουλειές. Πάω τώρα να ξεσκονίσω το ναό, να πλώσω τα χαλιά εκεί, να ανάψω τα καντήλια, να κάνω τι δουλειές έκανε. Έχω δουλειά τώρα. Με αυτόν εδώ πέρα το βρώμικο μέσα στα αίματα θα ασχοληθώ. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Έχασες την όραση, την πνευματική, άνθρωπε του Θεού. Έφυγε και περνάει και ένας Λεβίτης, άλλος από εκεί. Και αυτός υπηρετούσε τα πράγματα του Θεού. Βλέπει την κατάσταση. Πού να ασχοληθώ τώρα, έχω δουλειές τώρα. Κάτσω να ασχοληθώ με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός θέλει τώρα περιποίηση, θέλει πλησίματα. Έχει δουλειά εδώ. Πού θα τον πάω, τον αφήσω εδώ? Άντε και τον έπλυνα, άντε και τον καθάρισα. Πού θα τον πάω? Έχει δουλειά, έχει ταλαιπωρία. Θα ξοδευτώ. Κάνε το κορόιδο τώρα. Φύγε από την άλλη μεριά και πήγαινε στα πράγματα του Θεού εκεί, αυτά που κάνεις. Έχεις τόσες δουλειές να κάνεις. Μπορείς να υπηρετήσεις με άλλο τρόπο το Θεό. Αρχίζουν και οι δικαιολογίες μέσα του, ε. Και δικαιολογείται ο άνθρωπος, αδερφοί. Και αφήνει τον άνθρωπο που έχει πέσει στους ληστές, που είναι ο πλησίον του. Αυτός είναι ο πλησίον. Έχει πέσει στους ληστές. Και σήμερα έχουμε ανθρώπους, αδερφοί, που έχουν πέσει στους ληστές γύρω μας. Έχουν πέσει στον εχθρό της ψυχής και είναι ημιθανείς, είναι μισοπεθαμένοι. Είναι έτοιμοι να τους αφαιρέσει τη ζωή, να τους πάει στην απώλεια. Χάνονται χωρίς Χριστό οι άνθρωποι. Είναι απαγοητευμένοι, δεν έχουν ελπίδα. Μα έχω δουλειά τώρα, δεν προλαβαίνω, αδερφέ. Με αυτά θα ασχοληθώ, να πάνε άλλοι. Δεν είμαι πρεσβύτερος, δεν είμαι ποιμένας, δεν είμαι διάκονος, δεν είμαι προφήτης. Βάζει και κάποιες ταμπέλες και κρύβεται από πίσω. Να τα κάνουν άλλοι, δεν είμαι εγώ για αυτά τα πράγματα. Είσαι άνθρωπος του Θεού. Έχεις τα σπλάχνα του Κυρίου σου. Ζήτησες από τον Χριστό να σου δώσει σπλάχνα. Έχω δουλειά να καθαρίσω το σπίτι μου, να λάμπει. Να μην έχει το παραμικρό έπιπλο, δει λίγο σκόνη τώρα, με αυτά θα ασχοληθώ. Να γίνουμε και ρεζίλοι, να είναι σκονισμένο το σπίτι μου, πρέπει να ξεσκονίσω και τα λαμπατέρ και τα μπιμπελό και όλα. Μη γίνεται, αγαπητοί αδερφοί, μην ξεχάσουμε γιατί μας κάλεσε ο Κύριος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας να σκέφτεται έτσι, αγαπητοί αδερφοί. Και εκεί πέρασε και ένας Σαμαρείτης, αγαπητά αδερφιά. Ένας άνθρωπος που δεν μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ήταν ούτε θρησκευόμενος, αλλά είχε σπλάχνα μέσα του, αδερφοί. Τον συστήνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχει θρησκεία αυτός ο άνθρωπος, αλλά έχει σπλάχνα. Ωραίο είναι, αδερφοί, ε. Και πάει αυτό τον άνθρωπο, τον πλένει, του βγάζει εκεί πέρα λαδάκι, ξύδι, του πλένει τις πληγές, του απολυμμένει τις πληγές, του βάζει λαδάκι να τις μαλακώσει, τον φορτώνει επάνω στο γαϊδουράκι του και τον πάει και στο πανδοχείο εκεί, στο ξενοδοχείο της εποχής εκείνης. Τον πάει, πληρώνει και τον ξενοδόχο. Τι έργο, αδερφοί, ε. Τι ωραίο έργο, ε. Δαπανείται για αυτή την ψυχή. Αγωνίζεται για αυτή την ψυχή. Έχει δώσει τα πάντα για αυτή την ψυχή. Αυτός, λέει, έπραξε την αγάπη, λέει ο Κύριος. Ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν. Αυτός είναι που αγαπάει τον πλησίον του. Αυτός που αγωνίστηκε, που ταλαιπωρήθηκε, που λερώθηκε, λέρωσε το γαϊδουράκι του να κουβαλήσει αυτόν τον μισοπεθαμένο. Αλλά πόσο χαρά θα έκανε, αδερφοί, όταν θα είδε αυτόν τον άνθρωπο να ζωντάνεψε και να περπάτησε.
Είναι χαρά ανεκλάλητη, είναι χαρά Πνεύματος Αγίου, αδερφοί. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και σε πληρώνει με χαρά όταν ασχολείσαι με τα πράγματα του Θεού, όταν ασχολείσαι με τους ανθρώπους του Θεού. Με αυτό τον τελευταίο, ένα των μικρών τούτων, λέει, των ασήμαντων, άμα το κάνατε, αν δώσετε ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος, είναι σαν να το κάνατε σε μένα, λέει ο Χριστός. Άμα δω το Χριστό, θα του κάνω, του φτιάξω και ντολμαδάκια, να τον ευχαριστήσω. Τι λες, αδερφέ μου, το Χριστό περιμένεις. Το πρόσωπο του αδερφού σου δεν το βλέπεις. Ο Κύριος είπε, στο πρόσωπο του αδερφού σου θα βλέπεις εμένα. Δεν βλέπεις το πρόσωπο του αδερφού σου. Τώρα τι να χαιρετήσω τον αδερφό μου, είναι μικρός, είναι ασήμαντος, είναι μια γιαγιά, είναι ένας παππούς. Άπλωσε το χέρι σου, χαιρέτησε τον αδερφό σου. Ασπάστητε αλλήλους, λέει ο λόγος του Θεού. Χαιρέτησε τον αδερφό σου. Πες του ένα λόγο, πες του ένα λόγο παρηγορητικό. Είναι σαν να το κάνεις τον Κύριο, αγαπητά αδερφιά. Και το δικαίωμα αυτό, αδερφοί, το έχουμε εδώ στη γη. Εκεί πάνω θα έχουν τελειώσει τα πάντα. Το δικαίωμα αυτό να μιλήσεις, να πεις ένα καλό λόγο, ένα παρηγορητικό, να πας να επισκεφτείς τον αδερφό σου, την αδερφή σου, να πας στο ορφανό, στη χείρα, στο φτωχό, να επισκεφτείς τη θλίψη, λέει αυτόν. Το έχεις εδώ αυτό το δικαίωμα, εκεί δεν θα υπάρχει, αγαπητά αδερφιά. Εδώ δίνουμε τις εξετάσεις. Ευχαριστούμε το Θεό. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς, είπαγε και εσύ κάμνε ομοίως. Ρώταγε, ποιος είναι ο πλησίον, δεν ξέρεις ποιος είναι ο πλησίον, Για άνοιξε το λόγο του Θεού και δες ποιος είναι ο πλησίον. Ο Κύριος έφερε ένα παράδειγμα, αγαπητά αδέρφια. Είναι ο αδερφός σου που κάθεται δίπλα στο κάθισμα. Είναι ο αδερφός σου που δεν ήρθε στην εκκλησία και δεν τον πήρε ένα τηλέφωνο. Αυτός είναι ο πλησίον. Που τον έχεις δει να λείπει εβδομάδες και δεν έχεις ενδιαφερθεί να τον πάρεις ένα τηλέφωνο. Να ρωτήσεις γι' αυτό, να πεις πού είναι ο αδερφός μου. Ο Κύριος να μας ελεήσει, αγαπητά αδέρφια, να μας βάλει τα σπλάχνα του και να μοιάσουμε στο Χριστό. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογεί.